Στάνκοβιτς κέρδισε εύκολα το τζάμπολ και ο Γιαννάκης οργανώνει την πρώτη επίθεση για τον Άρη μέσα σε χειροκροτήματα. Δίνει στον Τζόουνς. Ο Τζόουνς στον Γκάλι. Γκάλις Λυπηρίδης. Γιαννάκης σουτ τριών πόντων υποπίεση. Rebound εύκολα από τον Μπέεφ που δεν είχε αντίπαλο. Κόλεφ. Κόλεφ στον Μπέεφ. Σουτ τριών πόντων από τον Μπέεφ και το πρώτο καλάθι του αγώνα για την Μπαλκάν που προηγείται με 3-0. Μπαλκάν του Μπότευγκραντ. Τρεις συνεχείς χρονιές πρωταθλήτρια στη Βουλγαρία. Αλλά με τριών δυνατοτήτων. Ο Γκάλις στον Βράνκοβιτς, ο οποίος φτάνει κοντά στο καλάθι. Καλάθι και φάουλ που κερδίζει ο Στόγιαν Βράνκοβιτς από τον Σλάβο, τον βλέπετε σκυμμένο. Δικαίωμα λοιπόν για μία βολή στον Γιουγκοσλάβο. Το ύψος του οποίου, τη διαφορά μάλλον ύψος του οποίου από τους Βούλγαρους φορ θα πρέπει να εκμεταλλευτούν οι παίκτες του Άρη. Ο Βράνκοβιτς είναι 2,17. Ο Σλάβοφ είναι 2 μέτρα, ο Βεζένκοφ 1,98. Ο Βράνκοβιτς απέτυχε στη βολή. Ο Μπέεφ μάζεψε το rebound. Προσπαθεί να ευνηδιάσει και κόβεται από τον Βράνκοβιτς, όμως ο Γκριγόριεφ λέει ότι το καλάθι μετράει. Η μπάλα έχει αρχίσει την καθοδική της τροχιά. 5-2 για τον Άρη. 5-2 μάλλον για την Μπαλκάν. Γιαννάκης. Τζόουνς ελευθερώνεται, αλλά στοχή. Rebound από τον Γκάλι που μπήκε μέσα στους ψηλούς των Βούλγαρων. Κέρδισε το επιθετικό rebound και βέβαια δεν είχε κανένα πρόβλημα να σκοράρει. 5-4. Μπροστά οι Βούλγαροι, οι οποίοι τώρα ξεκινούν μια νέα επίθεση με τον Γιόρνταν Κόλεφ. Ο Κόλεφ στον Σλάβοφ. Βεζένκοφ. Κλέβει προς τη μήνυ ο Τζόουνς, αλλά μαζεύει ο Γιόνοφ. Και τώρα Σλάβοφ με αντίπαλο τον Λυπηρίδη. Μπέεφ με τον Γιαννάκη. Ελιγμή. Ο Γιαννάκης κλείνει τους διαδρόμους. Ο Σλάβοφ ελευθερώνεται από τον Βράνκοβιτς, αστοχή. Και ο Λυπηρίδης μαζεύει εύκολα το rebound. Γιαννάκης. Τζόουνς. Πλησιάζει στο καλάθι. Θα στοχίσει και θα πάρει και φάουλ. Όχι, δεν μετράει το καλάθι, λέει ο Γρηγόριεφ. Κάτω από έντονες διαμαρτυρίες και έχουν δίκιο οι οπαδοί του Άρη. Νομίζω ότι θα έπρεπε να μετρήσει το καλάθι. Για να ξαναδούμε. Ο Τζόουνς. Είναι δύσκολο να πει κανείς. Η backdoor πάσα του Γιαννάκη για τον Γκάλι και το θεαματικό καλάθι με τη γνωστή κομπίνα. 6-5. Σλάβοφ, Μπέεφ, Βεζένκοφ. Γυρίζει και στοχή με πίβοτ μπροστά στον Βράνκοβιτς που δεν πήδηξε. 6-7. Γκάλις. Με αντίπαλο τον Μπέεφ, όπως και στο πρώτο παιχνίδι στη Σόφια. Γιαννάκης. Σουτ δύο πόντων, άστοχο, ατύχησε ο Παναγιώτης Γιαννάκης στη φάση αυτή. Ο Σλάβοφ μάζεψε το rebound. Κόλεφ, Μπέεφ. Διστάζει βλέποντας τον Γιαννάκη μπροστά του. Από τα πόδια του αρχηγού της εθνικής ομάδας. Βάλε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο διαιτητής ο Χάρμαν εδώ μπροστά μας τη μαζεύει. Και θα τη δώσει τώρα στον Κόλεφ για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Ιόνοφ. Μπροστά του ο Τζόουνς όπως και στον πρώτο αγώνα. Τότε όμως ο Ιόνοφ είχε πετύχει 31 πόντους. Ελπίζουμε να μην έχει την ίδια αποτελεσματικότητα και σήμερα. Ο Βεζένκο φασίς πάσα στον Σλάβο. Θα πρέπει να μετρήσει το καλάθι. Ο μπάλα έχει χτυπήσει στο ταμπλό. Οι διαιτητές δεν συμφωνούν. Ο Γκάλις προσπαθεί να βρει τον Τζόουνς από τα πόδια του οποίου μπάλα φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Νέες διαμαρτυρίες. Κόλεφ. Μπέεφ. Λάθος. Κλέβει ο Λυπηρίδης. Δίνει στον Γκάλι. Ο Γκάλις βλέπει τον Τζόουνς. Θα του δώσει εντυπωσιακά την μπάλα και βέβαια ο Τζόουνς δεν θα δυσκολευτεί να καρφώσει. Πολύ ωραίο καλάθι που ξεκίνησε από την μαγική ασίστ του Γκάλι και ολοκληρώθηκε με το καρφωμά του Mike Jones. 8-7 μπροστά ο Άρης. Κόλεφ. Ανάβει κάπως η εξέδρα με αυτές τις θεαματικές τελευταίες φάσεις. Γιόνο παίρνει την εσωτερική και πολύ ωραίο καλάθι μπροστά στο Βράνκοβιτς. 8-9. Η πάσα του Γιαννάκη προς τον Τζόουνς θα κοπεί προς στιγμήν. Και τώρα Γιαννάκης απέναντι σε οργανωμένη άμυνα και πάντα με τον Κόλεφ μπροστά του. Λυπηρίδης. Τζόουνς. Λυπηρίδης. Γιαννάκης. Ελευθερώνεται και σουτάρει για δύο πόντους. 19 από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Γρήγορα στον ευνηδιασμό οι Βούλγαροι και το καλάθι από τον Σλάβο, παρότι προσπάθησαν να το σταματήσουν τόσο ο Γιαννάκης όσο και ο Τζόουνς. Εδώ ο σκόρερ, ο Βέντσελ Σλάβοφ. 10-11. Και ενώ δεν έχουμε συμπληρώσει ακόμα 4 λεπτά παιχνιδιού. Γιαννάκης. Τζόουνς. Γκάλις.
Βράνκοβιτς ξανά στον Γκάλι που χωρίς προβλήματα θα κάνει το σκορ 12-11 πολύ εύκολα. Και τώρα Κόλεφ. Κόλεφ με αργό ρυθμό στο κοντρόλ του κατεβάζει την μπάλα. Το παρακολουθεί ο Γκάλις. Γιόνοφ σου τριών πόντων μπροστά στον Τζόνς. Και πάλι εύστοχος ο Γιόνοφ, όταν είμαι και πάλι εννοούμε μετά την φοβερή του ευστοχία και στον πρώτο αγώνα, όταν είχε 4 στις 6 επιτυχημένες προσπάθειες τριών πόντων. 12-14. Ο Τζόνς προσπαθεί να ανταποδώσει το τρίποντο. Μακρινό rebound από τον Μπεφ και τώρα Κόλεφ. Βεσένκοφ αποφεύγει τον Λιπηρίδη. Κόβει ο Βράνκοβιτς στο ψηλότερο σημείο της τροχιάς της μπάλας. Εκπληκτική ενέργεια από τον Γιουγκοσλάβο. Γιαννάκης, πολύ ωραία ασίς. Και να που ο Άρης αρχίζει να προσφέρει το γνωστό θέαμα. 14-14. Σλάβοφ. Βεσένκοφ περνάει στον Μπεφ, ο οποίος εύκολα χωρίς αντίπαλο θα κάνει το 14-16. Οι Βούλγαροι ανθίστανται, προηγούνται με τη συμπλήρωση του πρώτου πενταλέπτου. Γιαννάκης. Γκάλης, σούτ απ' έξω, 16-16 από τον Νίκο Γκάλη. Και τώρα ο Ιόνοφ προσπαθεί να εφηδιάσει, τον σταματάει πολύ εντυπωσιακά ο Μάικ Τζόνς. Την μπάλα απ' έξω για την Μπαλκάνη, η οποία έχει βέβαια 30 δευτερόλεπτα για να κάνει μια νέα επίθεση. Ο Γκάλης έχει πετύχει 8 πόντους μέχρι τώρα, είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα, χωρίς να έχει αστοχήσει σε καμία προσπάθεια. Κόλεφ, Γιόνοφ, Μπεφ, Βεζένκοφ με το Λιπηρίδη κοντά του. Ξεφεύγει, σουτάρει υποπίεση και ευστοχή. 16-18. Πολύ ψηλό το σκορ. Φαίνεται ότι με το ελεύθερο μπάσκετ που παίζεται, ο Άρης σίγουρα και ενδεχομένως και η Μπαλκάνα, αν συνεχιστεί το παιχνίδι σε αυτό το ρυθμό, θα περάσουν τους 100 πόντους. Γκάλης. Βέβαια είναι πολύ νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο. Βήματα στον Γκάλη από τον Γκριγόριεφ και time out από τον Γιάννη Ιωαννίδη. Όχι. Από τον Αντρέ, αυτό είναι λίγο περίεργο, η ομάδα του πάει μια χαρά. Βεζένκοφ, Σλάβοφ, Ιόνοφ μάλλον, τώρα Σλάβοφ. Μπεφ. Ο Τζόνς εύκολα το rebound, Γιαννάκης. Γιαννάκης, πολύ ωραία assist στο Βράνκοβιτς, ο οποίος εξ επαφής ήταν αδύνατο να στοχίσει. 18-18. Με το μεγάλο του Μπόι και το μεγάλο του Άλμα, ο Βράνκοβιτς όταν πηδήξει κοντά στο καλάθι βρίσκεται ουσιαστικά πάνω από αυτό. Γι' αυτό και καρφώνει με τόση ευκαιρία όταν καρφώνει. Μέχρι τώρα δεν έχει επιχειρήσει κάτι τέτοιο. Γιαννάκης. Backdoor για τον Γκάλι, ένα εκπληκτικό καλάθι το οποίο ξεσηκώνει τον κόσμο. Όσο και αν οι φίλοι του Άρη, πρέπει να έχουν συνηθίσει τέτοια καλάθια από το μεγάλο δίδυμο Γιαννάκη Γκάλι. Γιόνοφ απ' έξω. 20-20, σοφαρίζει ξανά η Μπαλκάν. Και Γιαννάκης. Πάει να ξεφύγει με τρίπλα από τον Κόλεφ, ο οποίος βάζει το χέρι του εκεί και βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Νέο time out. Και αυτή τη φορά τον Αντρέ, δεν μπορώ να καταλάβω. Backdoor πάσα του Γιαννάκη προς τον Γκάλι, για να τη δούμε. Να ξανά. Ο Γκάλης θα πιάσει την μπάλα στον αέρα και θα συνεχίσει το σερί των εύστοχων προσπαθειών του. Έχει 5 στις 5, 10 πόντους. Και τώρα ο Γιαννάκης για τον Άρη. Λάθος πάσα, κακή συνεννόηση με τον Τζόνς και η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για τους Βούλγαρους. Η μπάλα θα παιχτεί από το σημείο από το οποίο την επανέφερε προηγουμένως ο Γιαννάκης. Κόλεφ. Μπεφ και Φεζένκοφ, Κόλεφ, Σλάβοφ, Γιόνοφ, γυρίζουν την μπάλα οι Βούλγαροι με τη γνωστή τους υπομονή στην επίθεση. Τελικά το σουτ θα κάνει ο Φεζένκοφ και θα βρει το στόχο. 20-22, καμιά δεκαπενταριά Βούλγαροι στην εξέδρα χειροκροτούν. 6 πόντι από τον Σάσα Φεζένκοφ. Γκάλης, Γιαννάκης, Λιπηρίδης, μακριά από το καλάθι. Τζόνς τώρα, προσποιείται, πολύ δύσκολο σούτ, άστοχο και εύκολο rebound από τον Σλάβο. Κόλεφ,
βρίσκει τον Βεζένκοφ, ο οποίος χωρίς αντίπαλο θα πετύχει ένα ακόμα καλάθι για την Μπαλκάν, που φτάνει τη διαφορά στα δύο καλάθια, 24-20. Γιαννάκης. Jones. Πάντα ο Ιόνοφ κοντά του. Γκάλης, Βράνκοβιτς, Γιαννάκης. Θα στοχίσει ο Γιαννάκης, θα προσπαθήσει να κερδίσει το rebound, δεν τα κατάφερε και φεύγουν οι Βούλγαροι γρήγορα στον ευνηδιασμό. 26-20 από τον Εμίλ Γιόνοφ. Jones προσπαθεί να ανταποδώσει γρήγορα και πράγματι θα τα καταφέρει κερδίζοντας και φάουλ από τον Σλάβο. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Μάικ Jones εδώ. 22-26. 11 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Μάικ Jones έχει πετύχει 4 πόντους μέχρι τώρα. Και έχει την ευκαιρία εδώ να τους κάνει 5 με την ελεύθερη βολή που κέρδισε από το φάουλ του Σλάβο. 23-26. Κόλεφ. Ιόνοφ. Σλάβοφ. Κόλεφ με αντίπαλο τον Γκάλι. Ο Σλάβοφ με τον Βράνκοβιτς κοντά του βγάζει έξω ξανά στον Βεζένκοφ. Σουτ μπροστά στον Λυπηρίδη. Θα μαζέψει την μπάλα πάνω από το καλάθι ο Βράνκοβιτς χωρίς όμως να τη συγκρατήσει. Κόλεφ πάλι. Σλάβοφ. Σουτ από μακριά. 23-28. Οι Βούλγαροι είναι καλοί σουτέρ και όποτε βρίσκουν την ευκαιρία δεν κάνουν λάθος. Γιαννάκης. Jones. Λάθος πάσα κοντά στο καλάθι για τον Γκάλι. Σλάβοφ. Κόλεφ. Βεζένκοφ. Κοιτάξτε τον Jones που σηκώνεται στα ουράνια και κάνει μια εντυπωσιακή τάπα όπως λέμε στη γλώσσα του μπάσκετ. Δεύτερη. Και κοιτάξτε ξανά. Ο Jones ο οποίος πήδηξε πολύ ψηλά. Δεν τον είχε δει κιόλας ο αντίπαλός του. Μπε. Το σούτ από μακριά του Σλάβοφ και νέο καλάθι. 23-30. 7 πόντοι για τους Βούλγαρους οι οποίοι κάνουν ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα. Ο Ιωαννίδης έχει σηκώσει τον Ρωμανίδη θέλοντας προφανώς να κάνει πιο γρήγορη την ομάδα, να έχει καλύτερες επιστροφές. Θα βγάλει μάλλον τον Λυπηρίδη. Καθώς ο Άρης δέχεται εύκολα τον ευνηδιασμό. Ο Γκάλης με τον Μπεφ και τον Σλάβοφ που βγήκε πάνω του. Ο Τζόνς θα πετύχει καλάθι 3 πόντων. Νομίζω ότι είναι το πρώτο του τρίποντο σε επίσημο αγώνα με τη φανέλα του Άρη. Και στη συνέχεια θα μπερδευτούν οι Βούλγαροι και μπάλαρε ξανά για τον Άρη. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Μιχάλης Ρωμανίδης που περνάει στη θέση του Λυπηρίδη. Να ο Λυπηρίδης εδώ που πάει στον πάγκο. Και ο Γιαννάκης στην άκρη αριστερά της εικόνας θα επαναφέρει. Γκάλης για 3 πόντους. Rebound ο Ρωμανίδης, ο οποίος προσποιείται και θα πετύχει το καλάθι. Ωραία προσπάθεια από τον Ρωμανίδη που δικαιολογεί την συμμετοχή του στον αγώνα αμέσως μόλις μπήκε. Θα κλέψει στη συνέχεια ο Βράνκοβιτς. Ο Γκάλης πλησιάζει στο καλάθι. Και νέο καλάθι. 30-30. Ισοφαρίζει ο Άρης 10 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Με τον Νίκο Γκάλη να φτάνει τους 12 πόντους. Κόλερ. Βεζένκοφ. Φάουλ από τον Ρωμανίδη πάνω στον Σάσα Βεζένκοφ. Και είναι το πρώτο φάουλ του Άρη στον αγώνα μετά από 10 λεπτά αγώνα. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Και οι Βούλγαροι έχουν λίγα, έχουν 3, αλλά όχι και κανένα. Κόλεφ. Σλάβοφ. Γιόνοφ. Σούτ υπό ισχυρή πίεση. Ούτε Στεφάνη μπάλα. Και από τα χέρια και του Σλάβοφ και του Γιαννάκη εκτός αγωνιστικού χώρου δίνεται τζάμπολ από τον Γκρικόριεφ που λέει ότι οι δύο παίκτες έβγαλαν και οι δύο μαζί την μπάλα εκτός. Για να το ξαναδούμε. Βλέπετε ότι από τη διεκδίκηση ανάμεσα στους δύο η μπάλα έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Γκρικόριεφ ήταν πάρα πολύ κοντά. Βεζένκοφ στον Σλάβοφ που βλέπει τον γιγαντόσωμο Βράνκοβιτς κοντά του και βγάζει έξω. Εντυπωσιακή προσπάθεια του Γιόνοφ που κάνοντας μια στροφή 180 μοιρών γύρω από το σώμα του. Μέρα Βέρσα πετυχαίνει το καλάθι. Γιαννάκης γρήγορα στην αντεπίθεση θα αποτύχει ο Ρωμανίδης για μια ακόμα φορά στο επιθετικό rebound. Αλλά δεν θα συγκρατήσει την μπάλα που βγαίνει έξω από τα χέρια του Σλάβοφ. Νάτος εδώ καθώς σηκώνεται. 30-32 προηγεί την Μπαλκάν. 9 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Και ο Γιαννάκης απ' έξω. Jones. Περνάει εύκολα τον Γιόνοφ. Πασάρι στο Βράνκοβιτς, ο οποίος δεν λέει να καπώσει, δεν ξέρω γιατί. Διστάζει ίσως, για κάποιο λόγο.
Πάντως έχει πετύχει ήδη 6 πόντους ο Βράνκοβιτς με εύκολα lay-up και χωρίς να έχει χάσει προσπάθεια ακόμα. Κόλερ. Ο Άρης πρέπει να έχει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ευστοχίας, όπως άλλωστε και η Μπαλκάν. Ο Κόλεφ περνάει στον Σλάβοφ και αυτός ξανά στον Κόλεφ. Ωραία εναλλαγή από τους παίκτες της βουλγαρικής ομάδας. 32-34. Το πρώτο καλάθι του βούλγαρου playmaker. Γιαννάκης. Backdoor για τον Βράνκοβιτς, ο οποίος θα κάνει επιτέλους το κάρφωμα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ξαναδούμε τη φάση. Ο διοικητής λέει... Όχι, κάποιος παρατηρήσει αυτός. Πάσα του Γιαννάκη backdoor στο Βράνκοβιτς, ο οποίος δεν μπόρεσε να καρφώσει κατευθείαν την μπάλα. Ίσως να μην μέτραγε κιόλας το καλάθι να το έκανε αυτό, αφού θα έπιανε την μπάλα πάνω από το επίπεδο της Στεφάνης, το περίφημο alley hoop. Τελικά έκανε το κάρφωμα στη συνέχεια. 8 πόντοι από τον Στόικο Βράνκοβιτς. 34-34. Βεζένκοφ πάει να κλέψει ο Ρωμανίδης. Ιόνοφ. Κόλεφ. Και βλέπετε πως άρπαξε την μπάλα ο Βράνκοβιτς στην προσπάθεια του Σλάβου, που όμως το καλάθι θα μετρήσει. Κοιτάξτε ξανά, αλλίωσε κάπως το σούτο Τζόνς και μάζεψε την μπάλα ο Βράνκοβιτς, την μπάλα όμως που μόλις είχε αρχίσει την καθοδική της τροχιά, τουλάχιστον σύμφωνα με τους διαιτητές. Πάντως όλο το Αλεξάνδριο χειροκροτεί την προσπάθεια του Γιουγκοσλάβου, που νάτος ξανά εδώ με την μπάλα, βγάζει έξω στο Ρωμανίδη. Το σούτ του Ρωμανίδη χωρίς αντίπαλο, ο Ρωμανίδης που ποτέ δεν έπαψε να είναι ένας αξιόπιστος σουτέρ. Βεζένκοφ. Ήταν το δεύτερο καλάθι του Μιχάλη Ρωμανίδη. Και τώρα την μπάλα για τον Άρη ξανά. Μετά το επιθετικό φάουλ του Βεζένκοφ. 36-36, 8 λεπτά σχεδόν πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Γιαννάκης. Ρωμανίδης. Jones. Γκάλης. Γυρίζει και σουτάρει. Νέο καλάθι από τον Νίκο Γκάλη που έχει, δεν έχει ευστοχήσει σε προσπάθεια 2 πόντων. Έχει 7 στις 7 αλλά έχει χάσει ένα τρίποντο. 38-36. Μπροστά ο Άρης ξανά. 7 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Νέο κλέψιμο από τον Jones. Αυτό το πιο ευκίνητο σχήμα πηγαίνει μια χαρά. Είδατε τον Γκάλη με ποιο τρόπο έδωσε τον Jones. Και δεν χρειάζονται λόγια. Μπορείτε και μόνοι σας να κρίνετε αυτό που γίνεται σε μερικές φάσεις στο Αλεξάνδριο. Να ο Τζόνς που κόντεψε να γκρεμίσει το καλάθι. 40-36. Και όταν ο Άρης όργησε τον ευνηδιασμό είναι αδύνατο να κάνει οτιδήποτε Βούλγαροι. Βεζένκοφ. Κόλεφ. Βεζένκοφ με τον Τζόνς. Κλέβει προς τη μήνα ο Τζόνς. Κόψιμο του Βράνκοβιτς. Και δύο παίκτες του Άρη με δύο της Βαλκάνου. Μόνο που οι δύο του Άρη είναι ο Γκάλης και ο Γιαννάκης και όχι ο Κόλεφ με τον Μπέ. Και έτσι στην καλύτερη περίπτωση αυτή που είδατε. Ο Άρης θα κερδίσει ένα φάουλ. Χαλάει ο κόσμος στο Αλεξάνδριο, βλέπετε πως έδωσε ο Γκάλης τον Γιαννάκη και το πεντακάθαρο φάουλ, ενδεχομένως εσκεμμένο, του Κόλεφ στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Και time out. 40-36, 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Οι αγώνες οι δύσκολοι και άλλο αυτός εδώ ο εύκολος. Ο Ιωαννίδης βέβαια συνεχίζει με την ίδια πεντάδα. Το ίδιο και οι Βούλγαροι που όπως είπαμε και στην αρχή δεν έχουν τις εναλλακτικές λύσεις για να αλλάξουν κάτι, κάποιο δεδομένο. 41-36 από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Θα στοχίσει στη δεύτερη βολή, το rebound ο Σλάβοφ. Κόλεφ. Ιόνοφ. Πάλι Ιόνοφ. Με την είσοδο του Ρωμανίδη στο παιχνίδι έχουν αλλάξει τα man-to-man στην άμυνα του Άρη. Έχει πάρει ο Ρωμανίδης τον Ιόνοφ και ο Τζόνς ανέλαβε τώρα τον Βεζένκοφ, τον οποίο είχε ο Λυπηρίδης στην αρχή. Και παραμένει ο Βράνκοβιτς πάνω στον Σλάβο. Βεζένκοφ. Ιόνοφ πλησιάζει στο καλάθι, βγάζει έξω. Ο Γιαννάκης διέκρινε την πρόθεση του αντιπάλου του και έκλεψε προς τη μήνα, αλλά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Κόλεφ Μπέεφ. Γιόνοφ. Πλησιάζει στο καλάθι. Δεν μπορεί να νικήσει το Βράνκοβιτς, όμως μαζεύει ο Σλάβοφ το επιθετικό rebound. Κόλεφ. Ο Ιόνοφ. Ο Σλάβοφ.
Ο Βεζένκοφ, η μπάλα από τον Βράνκοβιτς, από τα πόδια του Βράνκοβιτς εκτός αγωνιστικού χώρου. Και έτσι ανανεώνεται ο χρόνος, όπως λέει ο διαιτητής ο Χάρμαν. Νομίζω ότι ακριβώς πάνω σε αυτό είναι η διχογνωμία που υπάρχει. Τελικά όχι, δεν ανανεώνεται ο χρόνος. Βιάστηκε η γραμματεία να προεξοφλήσει αυτή την απόφαση των διαιτητών. Και έτσι το χρονόμετρο των 30 δευτερολέπτων θα ξαναγυρίσει στα 11, αν κατάλαβα καλά, όχι στα 14. Με ξεγέλασε ένα νόημα του Γκριγκόριεφ. Και εδώ ο Γκάλης, ο Ιόνοφ, ο διαιτητής Χάρμαν από το Ισραήλ. 41-36, 6 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει το ημίχρονο. Κόλεφ, Ιόνοφ, σουτ για 3 πόντους και νέο καλάθι. 41-39 από τον Εμίλ Ιόνοφ, που εκτελεί γρήγορα, δεν προλαβαίνει να τον μαρκάρει ο αντίπαλός του. Ιόνοφ από τα βασικά στελέχη της εθνικής ομάδας της Βουλγαρίας. Γιαννάκης, Τζόνς. Βλέπει τον Γκάλι που πλησιάζει το καλάθι, όμως ο Μπεύ σταματάει την πάσα. Γκόλεφ, Κόλεφ. Γυρίζει στον Βεζένκοφ. Βεζένκοφ μπροστά στο Ρωμανίδη, θα βρει το στόχο. Και 41-41. Η Μπαλκάν επιμένει, ισοφαρίζει ξανά. Δεν καταθέτει εύκολα τα όπλα. Γιαννάκης. Τζόνς. Γκάλις. Βράνκοβιτς. Έξω στον Τζόνς, σουτ 3 πόντων και νέο καλάθι από τον Μάικ Τζόνς, που έχει 2 στις 3 επιτυχημένες προσπάθειες έξω από τα 6-25. Νέο κόψιμο του Τζόνς, αλλά προηγουμένως έχει σφυριχτεί φάουλ στον Γιαννάκη, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, στον Τζόνς. Να, για να δούμε ξανά τη φάση. Νέο Τζόνς έπεσε και πάνω στον αντίπαλό του στην προσπάθεια του να κόψει. Και τον αποσύρει τώρα ο Γιάννης Ιωαννίδης. Να εδώ, ο Μάικ Τζόνς, που έχει ένα φάουλ και 11 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τώρα. Είναι 13 και όχι 11. 44-42 από τον Βέντσελ Σλάβοφ. Ο Λυπηρίδης, που ξαναμπήκε στον αγώνα, μάζεψε το rebound. Γιαννάκης στο Ρωμανίδη. Αυτός κρατάει την μπάλα σε αυτή την backdoor pass, αλλά πέφτει πάνω στην τελική γραμμή. Και οι Βούλγαροι γρήγορα προσπαθούν να ευνηδιάσουν, όμως γύρισαν οι παίκτες του Άρη. Μπεφ για 3 πόντους. Βράνκοβιτς εύκολα στο rebound. Γιαννάκης. Φάουλ από τον Κόλεφ. Δικαίωμα για 2 σουτ στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Όχι, ο Γκριγκόριεφ έκρινε, για να δούμε. Βέβαια έγινε πριν το σουτ το φάουλ. Δεύτερο φάουλ από τον Κόλεφ και 44-42 το σκορ. 4 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Είδατε τον Παναγιώτη Γιαννάκη γονατισμένο. Και να εδώ σε πρώτο πλάνο ο Ισραηλινός ρέφερι, ο Χάρμαν. Γκάλης. Γκάλης πλησιάζει στο καλάθι. Και εκεί βέβαια είναι ασταμάτητος. 46-42. Με 16 πόντους του Γκάλι. Κόλεφ. Μπεφ τώρα. Ιόνοφ. Λάθος, αλλά ο Γιαννάκης από αντανακλαστικό περισσότερο ακούμπησε την μπάλα. Την έβγαλε αυτός εκτός αγωνιστικού χώρου. Εκεί που δηλαδή θα πήγαινε ούτως ή άλλως. Κόλεφ. Κοιμήθηκε η άμυνα του Άρη και ο Ιόνοφ εύκολα έκανε το 46-44. Ο Άρης δεν πάει καλά αμυντικά. Όταν χάνουν την αυτοσυγκέντρωσή τους ο Βράνκοβιτς, ο Τζόνς και η περιφερειακή στα πιο μακρινά σουτ. Γιαννάκης σου 3 πόντων. Βρίσκει το στόχο ο Παναγιώτης Γιαννάκης και το σκορ γίνεται 49-44. 6 πόντοι από τον Γιαννάκη. Κόλεφ, Μπεφ. Λύνεται, δίνει στον Σλάβοφ και αυτός στον Κόλεφ. Πάσα στον Βεζένκοφ, καλάθι και φάουλ από τον Λυπηρίδη. 49-46, 3 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο.
Νέα αλλαγή από τον Γιάννη Ιωαννίδη. Ο Τζόουνς επιστρέφει παίρνοντας τη θέση του Ρωμανίδη. Να ο Ρωμανίδης στον πάγκο ανάμεσα στους δύο νεαρούς Μπαταλτζή και Μπουρτζούμι. Και ο Βεζένκοφ δικαίωμα για μία βολή. Ριμπάουντο Γιαννάκης. Γκάλης. Γκάλης με αντίπαλο πρώτα τον Μπέεφ και μετά τον Βεζένκοφ. Ωραία assist, καλάθι και φάουλ από τον Λιπηρίδη. Πολύ ωραία προσπάθεια. Να ο Βεζένκοφ που έκανε το φάουλ. Δεύτερο φάουλ από τον Σάσα Βεζένκοφ. Ξανά η φάση. Ο Λιπηρίδης από την ωραία assist του Γκάλη. Πολύ καθαρό φάουλ του Βεζένκοφ. Και καλάθι. Ο Λιπηρίδης στη συμπληρωματική ελεύθερη βολή. 52-46. Και οι Βούλγαροι αργά αργά με τον Κόλεπ. Σλάβοφ. Ιόνοφ που ξεφεύγει από τον Τζόουνς αλλά αποτυγχάνει υποπίεση παρότι έφτασε κοντά στο καλάθι. Τζόουνς Γιαννάκης. Γιαννάκης Βράνκοβιτς. Ο Βράνκοβιτς θα καρφώσει. Δεν ξέρω πότε θα σπάσει κανένα καλάθι αυτός ο Βράνκοβιτς εδώ στο Αλεξάνδριο. 54-46. Κοιτάξτε ξανά. Τον γιγαντόσωμο Δαλματό. Ο οποίος καρπώνει, κρεμιέται και από το καλάθι. 54-46 λοιπόν από τον Στόγιαν Βράνκοβιτς που έχει πετύχει 10 πόντους χωρίς να στοχίσει και πώς να στοχίσει βέβαια αφού οι μισές του προσπάθειες είναι καρφώματα και άλλες μισές λέει από πολύ κοντά. Κόλεφ με τον Γιαννάκη μπροστά του. Καθυστερεί, δίνει στον Γιόνοφ. Σλάβοφ. Κόλεφ σου τριών πόντων. Ο Βράνκοβιτς χωρίς κανένα πρόβλημα μαζεύει το ριμπάλ, δίνει στον Γιαννάκη, στον Γκάλη που φεύγει στον εφηδιασμό και φάουλ από τον Ιόνοφ ή τον Βεζένκοφ. Και οι δύο πάντως έδωσαν συγχαρητήρια στον Γκάλη. Ο Βεζένκοφ έκανε το φάουλ, τρίτο φάουλ. Και ξανά η φάση. Με τον Γκάλη να προσπαθεί να ξεφύγει. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι και οι τρεις Βούλγαροι που έπεσαν πάνω του έκαναν φάουλ. Πρώτα ο Κόλεφ, μετά ο Βεζένκοφ και στο τέλος ο Ιόνοφ. Γκάλης στη βολή. Μία και μία βολή. 55-46. Με την πρώτη βολή που εκτελεί σήμερα ο Νίκος Γκάλης. Ο Άρης με ένα σερί 8 διαδοχικών πόντων φτάνει τη διαφορά στους 10 πόντους. Βεζένκοφ έξω. Κόλεφ. Βεζένκοφ με τον Λιπηρίδη πολύ κοντά του. Ιόνοφ. Σλάβοφ, τον Σλάβοφ δεν τον ακολουθεί βέβαια, πολύ μακριά από το καλάθι. Ο Βράνκοβιτς και καλά κάνει. Ιόνοφ, η διείσδυση, η πάσα στον Σλάβοφ που θα αποτύχει με αντίπαλο τον Τζόουνς. Θα κλέψει από τον Βράνκοβιτς ο οποίος δεν θα μπορέσει να σταματήσει το σούτ. Εδώ ο Σλάβοφ κέρδισε κατά κράτος τον Γιουγκοσλάβο. 56-48. Από τα χέρια του Μπέεφ η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για τον Άρη. Και ενώ απομένει 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Τζόουνς θα επαναφέρει. Γιαννάκης. Γκάλης. Με τον Μπέεφ κοντά του από το πρώτο λεπτό. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στην αμυντική διάταξη της Μπαλκάν. Μία και μία βολή για τον Βασίλη Λιπηρίδη. Ή για τον Γκάλη. Ο Γκάλης κέρδισε το φάουλ. Συγχωρήστε μου την στιγμιαία αφηρημάδα. 56-48. 57 τώρα. Με τον αρχηγό του Άρη να έχει φτάσει τους 19 πόντους. Έχοντας αστοχήσει σε μία μόνο προσπάθεια. Τριών πόντων. 58-48. Μένει ακόμα 1 λεπτό και 28 δευτερόλεπτα. Κόλεφ. Μπέεφ. Με αντίπαλο τον Γκάλη. Ο Βεζένκοφ προσπαθεί να ξεφύγει και χάνει την μπάλα. Ο Γκάλης με δύο Βούλγαρους στον εφηδιασμό. Γκάλης πάντα. Θα ξεφύγει. Follow άστοχο του Τζόουνς. Ξανά ο Γκάλης στο rebound. Καλάθι και φάουλ από τον Μπέεφ. Και χειροκροτήματα από τους οπαδούς του Άρη. 60-48. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ξαναδούμε τη φάση. Νομίζω ότι το φάουλ έγινε πριν από την προσπάθεια του Γκάλη για σουτ. Εδώ ο Τζόουνς θα τυχήσει μάλλον στο follow. Ο Γκάλης μαζεύει. Του γίνεται το φάουλ βέβαια πριν ξεκινήσει την προσπάθεια.
Αν και βέβαια ήταν λίγο λεπτά τα όρια, δύσκολη απόφαση του διαιτητή. Ίσως να κάνω και εγώ το λάθος. 61-48. Κόλεφ. Με τον Γιαννάκη να τον κυνηγάει. Έκλεψαν οι παίκτες του Άρη, ο Λυπηρίδης ολοκλήρωσε. Γιαννάκης. Βλέπει τον Βράνκοβιτς να φεύγει. Νέο κάρφωμα, όχι αυτή τη φορά. Ο Βράνκοβιτς δεν αποφάσισε έγκαιρα τι θα κάνει. Έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Αλλά ο Τζόνς που ερχόταν από πίσω θα ολοκληρώσει. 63-48 από τον Μάικ Τζόνς που φτάνει τους 15 πόντους. Ο Ιωαννίδης εδώ. Βλέπετε τι άμυνα παίζει ο Γιαννάκης. Τελικά πέρασε η μπάλα. Ιόνοφ, Βεζένκοφ. Σλάβοφ μπροστά στο Βράνκοβιτς. Τζόνς, νέο rebound. Όποτε σουτάρουν από κοντά οι Βούλγαροι είναι καταδικασμένοι είτε να τους σταματήσει το σουτ ο Βράνκοβιτς ή ο Τζόνς, είτε να στοχίσουν. Γκάλης. Χειροκροτήματα, 15 δευτερόλεπτα ακόμα. Τα έχει όλα δικά του Άρης για να ολοκληρώσει την επίθεση. Επίθεση που θα εκδηλωθεί ασφαλώς με το τέλος του χρόνου ή σχεδόν. Ο Γκάλης τώρα. Ο Βράνκοβιτς θα χάσει προς τη μήνυ και νέο κάρφωμα. Οι Βούλγαροι ζήτησαν βήματα, αλλά μάλλον δεν έχουν δίκιο. 65-48, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου με τον Βράνκοβιτς, τον οποίο βλέπετε ξανά εδώ να καρφώνει, να έχει φτάσει τους 12 πόντους όπως και στο πρώτο μας στη Σόφια. Εμείς θα γυρίσουμε στην Αγία Παρασκευή και θα είμαστε ξανά μαζί σε ένα δεκάλεπτο περίπου για το δεύτερο ημίχρονο. Και στο παιχνίδι ο Βασίλη Μπρασνάσκι και βγήκε ο Σλάβοφ, όχι ο Σλάβοφ είναι μέσα, βγήκε ο Μπέφ λοιπόν, ο Αντρέφ κάνει πιο ψηλή την πεντάδα του, ο Βεζένκοφ θα κάνει το 65-50, το πρώτο καλάθι του δεύτερου ημιχρόνου από τον Σάσα Βεζένκοφ. Ο Γιάννης Ιωαννίδης ξεκίνησε με την ίδια πεντάδα που άρχισε και τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Γκάλης, Γιαννάκης, Τζόνς, Λυπηρίδης και Βράνκοβιτς. Να ο Γκάλης εδώ, πλησιάζει στο καλάθι, δίνει στο Λυπηρίδη και αυτός από κοντά θα πετύχει ένα νέο καλάθι. 67-50. Σλάβοφ, Κόλεφ. Ο Ιόνοφ πλησιάζει στο καλάθι, βγάζει προς τον Μπρασνάσκι, κλέβει ο Γιαννάκης που φεύγει γρήγορα στον παιχνιδιασμό. Αλλά μπερδεύεται με έναν αντιπαλό, την μπάλα φτάνει στον Γκάλη που σκοράρει, δεν δόθηκε κάποιο φάουλ. Ίσως ήταν, ίσως απλώς να σκόνταψαν οι δύο παίκτες ένας πάνω στον άλλο, εν πάση περιπτώσει. Οι Βούλγαροι με τον Βεζένκοφ, Ιόνοφ, Κόλεφ, Σλάβοφ, Μπρασνάσκι, Ιόνοφ, Κόλεφ. Ο Μπρασνάσκι σουτ χωρίς πίεση, 69-52 από τον αναπληρωματικό της Βαλκάν, τον Βασίλη Μπρασνάσκι. Και τώρα Τζόνς, Γκάλης, Βράνκοβιτς, Τζόνς, σουτ για τρεις πόντους. Προσπαθεί ο Λυπηρίδης για το επιθετικό rebound, όμως μαζεύουν οι Βούλγαροι. Και τώρα Ιόνοφ, ο Κόλεφ, γρήγορη επιστροφή από την πεντάδα του Άρη, απέτυχε ο Βούλγαρος, αλλοιώθηκε το σουτ του Μπρασνάσκι και κόπηκε στη συνέχεια το άλλο του Σλάβοφ από τον Βράνκοβιτς. Ο Βράνκοβιτς έχει 4 κοψίματα μαζί με αυτό, ο Τζόνς 3 μαζί με την αλλίωση που προηγήθηκε προηγουμένως. Βεζένκοφ δεν πετυχαίνει το καλάθι αλλά παίρνει φάουλ από τον Στόγιαν Βράνκοβιτς εδώ. Δικαίωμα για 2 βολές για τον Σάσα Βεζένκοφ. Νάτος εδώ. Ο Βεζένκοφ, ο αποκαλούμενος και ηρώδης για την έκπαγλο ομορφιά του, όπως βλέπετε. Το παρατσούκλι αυτό το έχει βγάλει ο Παναγιώτης Φασούλας. Πάντα έτοιμος για χιούμορ. Βράνκοβιτς, Γιαννάκης, 69-53 το σκορ. Σουτ για 3 πόντους από τον Γιαννάκη που στέκεται ξαφνικά και στοχεί. 72-53. 9 πόντια από τον Γιαννάκη. Ο Ιόνοφ γρήγορα στον ευνηδιασμό και επιθετικό φάουλ, 4ο φάουλ του Βεζένκοφ πάνω στον Λυπηρίδη, που έπεσε πάνω στον Έλληνα παίκτη προσπαθώντας να κερδίσει το επιθετικό rebound. Θα μείνει πάντως στον αγώνα ο Βεζένκοφ. Ο Αντρέφ δεν δείχνει να συγκινείται από τα 4 φάουλ του βασικού του παίκτη. Γκάλης.
με τον Γιόνοφ αντίπαλο στο δεύτερο ημίχρονο. Η backdoor πάσα του Γιαννάκη δεν θα περάσει. Κόλεφ. Λάθος. Η μπάλα έξω από τον Λυπηρίδη όμως που παρενέβη εκεί. Και Κόλεφ. Βεζένκο. Μπρασνάσκι. Λάθος. Κερδίζει ο Τζόνς και τρεις παίκτες του Άρη με δύο της Μπαλκάν. Ο Γκάλι στέκεται και σουτάρει. Βέβαια δεν θα στοχίσει από εκεί. 74-53. Η διαφορά συνεχίζει να μεγαλώνει και το σκορ να φτάνει σε μεγάλα ύψη. Δεν έχουμε ακόμα συμπληρώσει 3 λεπτά αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο. Βεζένκο. Ιόνοφ. Μπρασνάσκι. Κλέβει πάλι ο Τζόνς. Λυπηρίδης. Ο Γκάλις. Χάνει την μπάλα. Τη γυρίζει όμως εντυπωσιακά βρίσκοντας το Γιαννάκη, μάλλον τυφλά. Τζόνς. Γιαννάκη σούτ από τόσο μακριά. Δεν θα τα καταφέρει. Κόλεφ. Βεζένκοφ με τον Βράνκοβιτς μπροστά του. Και θα κερδίσει, θα νικήσει τον Γιουγκοσλάβο Ιόνοφ, ο οποίος δέχτηκε την ασίστ του Βεζένκοφ. 74-55. Γκάλις. Γκάλις πλησιάζει στο καλάθι, θα στοχίσει δεύτερη ή τρίτη αποτυχημένη του προσπάθεια στον αγώνα. Αλλά από τα χέρια του Βεζένκοφ η μπάλα ξανά για τον Άρη. Τον Άρη που ξέφυγε στο σκορ από τη στιγμή που άρχισε να βελτιώνεται και στριχτά μάλιστα στην άμυνα, μετά τα πρώτα 14-15 λεπτά δηλαδή. Οι Βούλγαροι ισοφάρισαν 41-41 και από εκεί και πέρα έχασαν την μπάλα. Νέα άστοχη προσπάθεια για τρεις πόντους από τον Μάικ Τζόνς. Γιόνοφ. Πάλι ο Βράνκοβιτς θα το σταματήσει. 5 κοψίματα από τον Στόγιαν Βράνκοβιτς. Γκάλις. Καλάθι και φάουλ από... Όχι, η μπάλα δεν θα δει. Θα του παίξει άσχημα το χείλι. Και σε εμάς άλλωστε. Που προεξοφλήσαμε την επιτυχία του Νίκου Γκάλι. Νέτος εδώ. Το καθαρό φάουλ από τον Μπρασνάσκι. Και δύο βολές για τον αρχηγό του Άρη. Εδώ, Γιάννης Ιωαννίδης. Αρκετά ήσυχος και πώς να μην είναι. Το παιχνίδι είναι ουσιαστικά αγώνας προπονήσεως, αγώνας προετοιμασίας. Και το κοντράστ με την έκφραση του προσώπου του Ιβάν Αντρέεφ. 20 πόντι διαφορά και 29 για τον Γκάλι. 76-55. 16 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Κόλεφ. Βεζένκοφ. Ιόνοφ. Φάουλ του Βράνκοβιτς. Που βέβαια μακριά από τη ρακέτα και χαμηλά δεν μπορεί να μαρκάρει το ίδιο καλά όσο στον αέρα. Δεύτερο φάουλ του Στόγιαν Βράνκοβιτς. Κανένα πρόβλημα. Ο Άρης έχει πολύ λίγα φάουλ, μόλις 6 σε όλο τον αγώνα. Έναντι 12 της Μπαλκάν. Κόλεφ. Βεζένκοφ. Ιστάζει. Αστοχή. Ο Βράνκοβιτς σκαμπυλίζει την μπάλα, τη στέλνει στα χέρια των Βούλγαρων όμως. Κόλεφ. Σλάβοφ. Προσποίηση στον Λυπηρίδη. Και φάουλ πάλι από τον Βράκοβιτς νομίζω ή από τον Τζόνς, για να δούμε. Από τον Τζόνς. Ναι. Πολύ καθαρά. 76-55. Δύο φάουλ ο Μάικ Τζόνς, δύο βολές ο Βέντσελ Σλάβοφ, που τον βλέπουμε εδώ και αυτός από τα βασικά στελέχη της Εθνικής Βουλγαρίας. Μπορεί να μην παίζει στην πεντάδα, αλλά ποτέ δεν λείπει από τη δεκάδα της. Ούτε και τώρα που άλλαξε ο προπονητής της Εθνικής Βουλγαρίας θα αντιμετωπίσει τη δική μας Εθνική στις 29 Νοεμβρίου στο Πάζαρτζικ για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 91. Γκάλις. Γιαννάκης. Τζόνς. Λάθος. Κακή συνεννόηση με τον Γκάλι που προσποιήθηκε για να ξεγελάσει τον αντίπαλό του και ξεγέλασε τον συμπαίκτη του. Οι Βουλγαροί κάνουν με τη σειρά τους το λάθος. Γκάλις. Κάποιο κόλλημα σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Backdoor του Γκάλι για τον Τζόνς. Είδατε τι έγινε εδώ. Ο Γκάλις πέταξε την μπάρα μέχρι τον ουρανό όπου πήδηξε ο Τζόνς και πολύ εύκολα σκόραρε. 78-57 και 78-59 από τον Βεζένκοφ. Γιαννάκης, Γκάλις. Έχουν επιστρέψει οι Βούλγαροι, δεν θα τον αφήσουν να ευνηδιάσει. Reverse pass στον Λυπηρίδη. Δύσκολο σου του Λυπηρίδη και νέο καλάθι.
από τον Λιβυρίδη που δεν έχει αστοχήσει καθόλου. Σήμερα έχει 9 πόντους. Μια πολύ καλή εμφάνιση. Θα κλέψει πρώτα ο Γκάλης και μετά ο Βράνκοβιτς. Ένας με έναν, Γκάλης με Μπρασνάσκι. Και είδατε πόσο εύκολα ξεγέλασε τον δυσκίνητο αντίπαλό του ο Νίκος Γκάλης, προξενώντας επιφωνήματα θαυμασμού στους 1500 με 2000 θεατές που είναι στο Αλεξάνδριο. Κόλος. Σλάβο, Μπρασνάσκι. Κλέβει ο Γιαννάκης από τα χέρια του Ιόνοφ. Πάσα ευνηδιασμού στον Γκάλη και νέο καλάθι. 84-59. Η διαφορά στους 25 πόντους. 14 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Και ξανά η πάσα ευνηδιασμού από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη του Γιαννάκη. Με θαυμαστή πραγματικά ακρίβεια. Ο Γκάλης δεν ανακόπτεται εκεί. Ο Γιάννης Ιωαννίδης θα βάλει. Και ξαναρχίζει το παιχνίδι. Κόλε. Στους 25 πόντους η διαφορά. Ο Κατσούλης μπήκε στον αγώνα στη θέση του Λιμπηρίδη. Το πιο βαρύ εντός εισαγωγικών σχήμα που μπορεί να παρατάξει ο φετινός Άρης. Με τους Βράνκοβιτς Κατσούλη να συνυπάρχουν στην πεντάδα. Μπρασνάσκι, Σλάβο. Νέο κόψιμο του Βράνκοβιτς. Και άστοχος σου τριών πόντων του Ιόνοφ, ο Γιουγκοσλάβος μαζεύει εύκολα αλλά κάνει απρόσεκτη πάσα. Κόλερ. Ο Βράνκοβιτς αυτή τη φορά δεν θα τα καταφέρει μπροστά στον Ιόνοφ. 84-61. Με τον Βράνκοβιτς να έχει φτάσει τα 6 κοψίματα. Γιαννάκης. Σου τριών πόντων του Γιαννάκη. Rebound χωρίς πίεση ο Κόλεφ, πάσα εχνιδιασμού για τον Σλάβο. Να μετρήσει το καλάθι, ο Βράνκοβιτς και έκοψε την μπάλα καθώς αυτή είχε αρχίσει, είχε χτυπήσει το ταμπλό. Κοιτάξτε, και χτύπησε και το ταμπλό, κάτι που απαγορεύεται. 84-63, 12 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, να τελειώσει ο αγώνας. Κατσούλης, Jones, σου για 3 πόντους, μάλλον για 2 πόντους. Κόλεφ. Κλέβει ο Τζόνς, δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει, αλλά η μπάλα φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου από τα χέρια του Μπρασνάσκι. Ο Γκάλης βιάστηκε να δώσει την πάσα στον Βράνκοβιτς. Ο διαιτητής Γκρηγόριεφ τον επαναφέρει στην τάξη, ας το πούμε έτσι. Μια μικρή διακοπή για το απαραίτητο σκούπισμα του τερέν. Και Γκάλης τώρα στην επαναφορά της μπάλας, Γιαννάκης. Jones, Γκάλης. Πάλι Γιαννάκης. Jones, Γκάλης, Βράνκοβιτς. Κατσούλης προσποιείται, πάλι Βράνκοβιτς, ο οποίος δεν σουτάρει ποτέ από μακριά. Κατσούλης, τελειώνει ο χρόνος, το σούτ του Κατσούλη, φάουλ από τον Βεζένκοφ, πέμπτο φάουλ του Βεζένκοφ που θα φύγει από το παιχνίδι και στη θέση του θα μπει ξανά ο Μπέφ, για να δούμε αν εμπιστευτεί κάποιον άλλον ο Αντρέ. Δύο βολές για τον Μάνθο Κατσούλη. Και στη θέση του Βεζένκοφ μπαίνει ποιος, για να δούμε. Μόλις τώρα επιστρατεύεται κάποιος και αυτός ο κάποιος είναι ο Γκερασίμο, 24 χρονών, νάτος εδώ. Ο Γκερασίμ Γκερασίμο, από τους αναπληρωματικούς παίκτες που χρησιμοποιούνται σπάνια. Και πάντως όχι σε ένα ευρωπαϊκό αγώνα. 85-63. Ο πρώτος πόντος του Μάνθου Κατσούλη. Και 86-63 από τον 33χρονο πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ που εδώ και 2 χρόνια μεταπίδησε στον αιώνιο αντίπαλο. Ιόνοφ. Κόλεφ. Γκερασίμο. Με τον Κατσούλη κοντά του. Κόλεφ για 3 πόντους.
θα βρει το στόχο που δεν είχε και αντίπαλο. 86-66. Γιαννάκης για τον Άρη. 11 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για να λήξει ο αγώνας. Γκάλης τρυφογυρίζει, δίνει στο Βράνκοβιτς βήματα. Ο Βράνκοβιτς προσποιήθηκε και έκανε ένα βήμα παραπάνω. Μπρασνάσκι. Κόλεφ. Πάλι Μπρασνάσκι, ο ψηλότερος παίκτης της Μπαλκάν, ύψος 2-2 μόλις. Ο Ιόνοφ. Κλέβουν οι παίκτες του Άρη με τον Κατσούλη και ο Γκάλης στον ευνηδιασμό. Φάουλ, καλάθι και ίσως και φάουλ που δεστηρίχθηκε, 88-66. 35 πόντι από τον Γκάλη. Σλάβοφ. Κόλεφ. Γερασίμοφ, Ιόνοφ, Μπρασνάσκι από την κορυφή της ρακέτας. Δεν είναι καλός ιδέα. Άργησαν οι παίκτες του Άρη, όμως ο Βράνκοβιτς θα κάνει ένα ακόμα κόψιμο. Γιαννάκης. Βρίσκει τον Τζόνς που πλησιάζει το καλάθι. Πολύ ωραία προσπάθεια του Μάικ Τζόνς που με σπάσιμο της μέσης απέφυγε την προσπάθεια δύο αντιπάλων για κόψιμο. Ο Τζόνς που έχει φτάσει τους 19 πόντους. Έχει σκοράρει πολύ για αυτός, περίπου όσο και όταν ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ. 90-66. Ο Τζόνς που δείχνει να προσαρμόζεται ολοένα και περισσότερο στο παιχνίδι των συμπαιχτών του και ειδικότερα του Γιαννάκη με τον Γκάλη, με τους οποίους συνδυάζεται βέβαια περισσότερο. Ξανά η φάση, το φάουλ που έκανε ο Γιαννάκης στον Εμίλ Γιόνοφ, ο οποίος τώρα θα δώσει στον Κόλεφ. Κόλεφ με αντίπαλο τον Γκάλη. Γερασίμοφ σου 2 πόντων, 90-68. Ακριβώς 10 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Backdoor του Γκάλη στον Τζόνς και μια εκπληκτικό καλάθι. Βλέπουμε πραγματικά εντυπωσιακό θέαμα σήμερα στο Αλεξάνδριο. Βλέπουμε και βλέπετε. Ο Τζόνς βρέθηκε στο έδαφος από μια σύγκρουση του με κάποιον αντίπαλο. Ναι, εδώ ο Μάικ Τζόνς. Και διακοπή του αγώνα για να σκουριστεί το ρεμ. Για να ξαναδούμε τι έγινε. Ο Τζόνς στήθηκε για να πάρει το επιθετικό φάουλ από τον Σλάβοφ, ο οποίος έπεσε πάνω του. Αυτό πέρασε απαρατήρητο από τους δύο διαιτητές, οι οποίοι όμως έσπευσαν αμέσως να διακόψουν τον αγώνα. Εκεί πολλοί περίμεναν να δοθεί κάποιο φάουλ. Κοιτάξτε πάλι. Δεν ξέρω αν το φάουλ ήταν επιθετικό ή αμυντικό, αλλά πάντως ήταν φάουλ. Σλάβοφ. Κόλεφ. Μπρασνάσκι. Νέο άστοχο σουτ. Γιαννάκης. Ξεφεύγει εύκολα από τον Σλάβοφ. Πλησιάζει στο καλάθι, μπλέκεται, χάνει προς τη μην. Ξανακερδίζει την μπάλα, εντυπωσιακή προσπάθεια, αλλά άστοχο σουτ. Κατσούλης. Γκάλης. Σουτ. Ανάμεσα σε πολλούς παίκτες που κόβουν τον Γκάλη, ίσως με φάουλ που δεν δόθηκε. Ο Βράνκοβιτς ένα επιθετικό, ένα εντυπωσιακό επιθετικό ριμπάουντ. Μας έκανε και εμάς να μπλέξουμε τα λόγια μας. 94-68. 14 πόντι και 7 rebound από τον Στόικο Βράνκοβιτς. Και τώρα φάουλ του Τζόνς στον Σλάβοφ, ο οποίος κατάφερε να πετύχει και το καλάθι. Το φάουλ έκανε ο Κατσούλης. Για να δούμε. Ναι. 94-70. 9 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος. ...94-71 από τον Βέντσελ Σλάβοφ. Γιαννάκης, Γκάλης, Τζόνς, Βράνκοβιτς, χάνει την μπάλα και δεν μπορεί να την ξανακερδίσει έτσι όπως είναι κάπως δυσκίνητος λόγω του μεγάλου του ύψους βέβαια. Κόλεφ, Γερασίμοφ, Κόλεφ. Σουτ από τη γωνία από τον Σλάβοφ. Εύκολο rebound του Τζόνς που χάνει μέσα από τα χέρια του από τον Ιόνοφ, αλλά η μπάλα για τον Άρη βέβαια. Τζόνς και Γιαννάκης.
Γιαννάκης. Jones, σούτ για τρεις πόντους χωρίς πίεση. Rebound ο Γιαννάκης που χώθηκε ανάμεσα σε δύο αντιπάλους και κέρδισε την μπάλα. Κέρδισε και το φάουλ από τον Κόλεφ. Ζητάει ο Γιαννάκης να του δοθούν δύο βολές, αλλά ο Ισραηλινός διαιτητής Χάρμαν έχει αντίθετη γνώμη, διαφορετική γνώμη. Τρίτο φάουλ από τον Γιόρνταν Κόλεφ. Γκάλης. Περνάει στο Βράνκοβιτς και κοιτάξτε τι έγινε. Καλάθι και φάουλ με αυτό το κάρφωμα. 96-71. Δικαίωμα για μία βολή στον Στόικο Βράνκοβιτς. Δύο φάουλ από τον Μπρασνάσκι. Και ο Ιωαννίδης θα κάνει άλλη μία αλλαγή. Θα βγάλει από τον αγώνα τον Τζόουνς και θα βάλει τον Ρωμανίδη. Γι' αυτό είναι και τα χειροκροτήματα που ακούτε για τον Τζόουνς κυρίως. Και τώρα θα μπει και ο Δοξάκης για να μπει ο Βράνκοβιτς. Αλλάζει βέβαια η μορφή της πεντάδας όπως καταλαβαίνετε. Ο Βράνκοβιτς αν δεν ξαναμπεί στο παιχνίδι θα χάσει την ευκαιρία να κάνει ένα triple-double όπως λέμε, δηλαδή να έχει διψήφιο αριθμό σε τρεις στατιστικές κατηγορίες, πόντους, rebound, κοψίματα. Μέχρι τώρα έχει 16 πόντους, 7 rebound, 7 κοψίματα. 97-73 από τον Μπρασνάσκι που επωφελήθηκε του γεγονότος, που επωφελήθηκε της απουσίας μάλλον του Βράνκοβιτς. Ο Γκάλης κερδίζει νέο φάουλ από τον Ιόνοφ. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Καθώς έχουν 6 φάουλ οι Βούλγαροι στο δεύτερο ημίχρονο. Δοξάκης, Γκάλης. Πάντα με τον Ιόνοφ κοντά του από την αρχή του δεύτερου ημίχρονου. Κατσούλης, Ρωμανίδης, Γιαννάκης. Κατσούλης, ωραία προσπάθεια και φάουλ από τον Βρασνάσκι. Νάτος. Και εδώ ο Γκρικόριεφ που υποδεικνύει στη γραμματεία ποιος παίκτης έκανε το φάουλ. Επτά λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Από τη βασική πεντάδα του Άρη έχουν μείνει μέσα μόνο ο Γκάλης με τον Γιαννάκη. 98-73 από τον Μάνθο Κατσούλη που δεν έχει αστοχήσει σε ελεύθερη βολή ακόμα. Ίσως το ματιάσαμε. Κόλεφ. Ιόνοφ. Κόλεφ. Γερασίμοφ. Μπερδεύεται, γυρίζει τον Σλάβοφ. Ιόνοφ. Βρασνάσκι. Γυρίζουν την μπάλα οι Βούλγαροι. Αστοχούν αλλά παίρνουν φάουλ από τον Μάθο Κατσούλη. Ο οποίος έσπρωξε με το πόδι του. Όπως λέει ο Γκρηγόριεφ τον αντίπαλό του. Να ξανά η φάση. Και δύο βολές για τον Μπρασνάσκι, νάτος εδώ, με το στρατιωτικό αυτοκούρεμα. 98-74. Rebound ο Δοξάκης. Γιαννάκης. Ρωμανίδης, Γιαννάκης. Κατσούλης, ωραία προσπάθεια, απέφυγε με το σώμα τον Μπρασνάσκι. Και ο Άρης φτάνει στους 100 πόντους, 174, 7 λεπτά, 7 ολόκληρα λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Να δούμε που, μέχρι πού θα φτάσει το σκορ. Νέο φάουλ του Κατσούλη στον, μάλλον του Δοξάκη αυτή τη φορά στον Βρασνάσκι, που έχει την μπάλα απ' έξω. Κόλεφ. Ιόνοφ για 3 πόντους. Rebound ο Ρωμανίδης από το block out που έκανε ο Δοξάκης στον Σλάβο. Γκάλης. Δεν θα μπορέσει να το σταματήσει ούτε αυτή τη φορά ο Μπρασνάσκι. Παρότι το σούτ έγινε υπό κάπως δύσκολες προϋποθέσεις. Κάπως άσχημες προϋποθέσεις. 102-74. Κόλεφ. Πλέον όλοι περιμένουν τη λήξη του αγώνα αφού δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον σε αυτό. Το ενδιαφέρον είναι μόνο μέχρι πού θα φτάσει το σκορ, πόσο θέαμα θα προσφέρει ο Άρης. Αλλά τώρα που λείπουν ο Βράνκοβιτς και ο Τζόνς, ο Άρης είναι μια εξίσου ουσιαστική αλλά λιγότερο θεαματική ομάδα. Εδώ ο Βουλγαρικός πάγκος, προβληματισμένα πρόσωπα. Ο Μπέφ επιστρέφει στον αγώνα. Νάτος εδώ. Και φεύγει ο Γερασίμοφ.
Κόλερ. Σουτ τριών πόντων βεβαιασμένο. Υπό ισχυρή πίεση, αλλά από την προσπάθεια του Μπρασνάσκι, ο Ιόνοφ θα κερδίσει το rebound και θα κάνει το 102-76. Γιαννάκης Δοξάκης. Γκάλης. Ωραία πάσα backdoor στον Δοξάκη, ο οποίος από πολύ κοντά δεν θα κάνει λάθος. 104-76. 5 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Ιόνοφ προσπαθεί να ευνηδιάσει. Κόβει ο Κατσούλης. Να λοιπόν που έχουμε κοψίματα και χωρίς τον Βράκοβιτς με τον Τζον στον αγώνα. Ο Γκάλης reverse πάσα στο Ρωμανίδη. Δοξάκης, Ρωμανίδης. Αλλάζουν γρήγορα οι παίκτες του Άρη. Αλλά ο Ρωμανίδης δεν θα τα καταφέρει. Μπ. Σλάβοφ. Ο Κατσούλης θα κερδίσει τη μονομαχία. Όμως στη συνέχεια θα μαζέψει ο Σλάβοφ την μπάλα. Και από την ωραία πάσα του Κόλεφ θα κάνει το 104-78. 26 πόντους η διαφορά. Δοξάκης, Γκάλης. Ο Γιαννάκης από καλή θέση θα στοχίσει. Ο Κατσούλης προσπαθεί για το rebound και από τα χέρια του Σλάβοφ την μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου για τον Αρινά, ο Μάθος Κατσούλης που κάνει και αυτός πολύ καλή εμφάνιση. Ο Γιάννης Ιωαννίδης, γονατιστός, περισσότερο παρακολουθεί παρά κατευθύνει την ομάδα του. Γιαννάκης απ' έξω. Δοξάκης τώρα. Γκάλης, Γιαννάκης, γυρίζει και σουτάρει, ωραία προσπάθεια, λάστοχο σουτ, ο Σλάβοφ μαζεύει, Μπεφ. Κλέβει ο Κατσούλης, Ρωμανίδης στον Γκάλη, ο Γκάλης με τον Πρασνάσκι, η γνωστή ιστορία, καλάθι και φάουλ από τον Νίκο Γκάλη, να εδώ, απογοητευμένος ο Βασίλη Πρασνάσκι, που ίσως να μην ήξερε με ποιον έχει να κάνει. 39 πόντι από τον Νίκο Γκάλη. Και επιστροφή του Τζον στον αγώνα στη θέση του Μάρκου Κατσούλη. Νέα χειροκροτήματα αυτή τη φορά για τον Κατσούλη, αλλά και για τον Τζον. 106-78. Ο Γκάλης φτάνει τους 40 πόντους. Κόλεφ. Αυτά τα χειροκροτήματα που ίσως ακούτε είναι για τον νεαρό Μπαλτατζή που σηκώθηκε για να περάσει και αυτό στον αγώνα. Τουλάχιστον για να κάνει κάποιο ζέσταμα. Δεν τον έχει καθίσει στην καρέκλα τον πραγματικό ακόμα ο Ιωαννίδης. Μπεφ, Ιόνοφ. Από κοντά εύστοχο σουτ, 107-80. Η διαφορά δεν έχει φτάσει στους 30 πόντους. Αν δεν κάνω λάθος σε κανένα σημείο. Ο Γιαννάκης απ' έξω, να ο Μπαλτατζής στο βάθος, ο Ξανθομάλης. Πολύ ωραία πάσα του Γιαννάκη στον Δοξάκη, ο οποίος έγινε λίγο γκάλι σε αυτή τη φάση. 109-80. Μπεφ. Έξω η μπάλα από την παρέμβαση του Δοξάκη. Όπως λέει να ο Δοξάκης, όπως λέει ο διαιτητής ο Χάρμαν. Μπεφ. Μπρασνάσκι. Δύσκολο σουτ μπροστά στον Τζόνς. Rebound και καλάθι από κοντά από τον Βένσελ Σλάβοφ. Γιαννάκης, να ο Σλάβοφ. 109-82 το σκορ. Τζόνς. Περνάει στον Γκάλι, ο οποίος είχε χωθεί σε θέση pivot. Δύο αλλαγές λοιπόν, οι δύο πιτσιρικάδες του Άρη. Ο Κώστας Μπαλτατζής με το 7 και ο Βαγγέλης Βουρτζούμης με το 10. Περνάνε στη θέση του Γιαννάκη και του Ρωμανίδη. Ο Γκάλης είναι ο μόνος που δεν έχει αντικατασταθεί ακόμα. Και βιαστήκαμε να το πούμε, φεύγει και ο Γκάλης και στη θέση του περνάει ο Βράκοβιτς. Όλο το Αλεξάνδριο, όλος ο κόσμος βέβαια στο Αλεξάνδριο χειροκροτάει τους παίκτες που μπαίνουν, τους παίκτες που βγαίνουν. Να ο Γκάλης εδώ που έφυγε με 40 πόντους από το παιχνίδι. Δοξάκης, Μπουρτζούμης, Δοξάκης. Περνάει στο Βράκοβιτς. Θα στοχίσει από πολύ κοντά ο Βράνκοβιτς, rebound του Σλάβοφ. Κόλεφ, Σλάβοφ, Ιόνοφ. Καλάθι, κάποιοι παίκτες έπεσαν πάνω στον Μπαλτατζή, ευτυχώς δεν χτύπησε ο νεαρός. Ο Μπαλτατζής που δεν έπαιζε στην προαθλήτρια Ελλάδας ομάδας, εφηβική ομάδα του Άρη φέτος, να ο Γκάλης με το Γιαννάκη. Αλλά πρόλαβε να κληθεί στη μικρή εθνική. Δοξάκης, Jones. Πολύ κοντά στο καλάθι, με αυτό το
έξυπνο ανάποδο ραβερσέ σουτ, κάνει το 111-84. Μένουν ακόμα 3 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο αγώνας. 23 πόντια από τον Mike Jones. Κλέβει πολύ ωραία ο Δοξάκης και φεύγει στον εκνηδιασμό. 3 παίκτες του Άρη με 2 της Μπαλκάν. Θα αποτύχει ο Δοξάκης. Επιθετικό rebound από τον Jones όμως. Μπαλτατζής. Στην πρώτη του εμφάνιση με την ανδρική ομάδα του Άρη. Μπαλτατζής που πήρε τη θέση του τραυματία Φιλίππου στη δεκάδα. Σου 3 πόντων από τον Μπαλτατζή. Ο οποίος χειροκροτείται παρότι αστόχησε. Εδώ θα κλέψει και την μπάλα προς τη στιγμή. Κόλεφ, Σλάβοφ. Μπεφ, Κόλεφ. Με αντίπαλο τον Βουρτζούμι, περνάει στον Ιόνοφ. Σου 2 πόντων του Ιόνοφ. Το rebound από τον Σλάβοφ που θα αστοχίσει, θα ξαναμαζέψει την μπάλα και θα κερδίσει φάουλ από τον Μπαλτατζή, Νάτος. Και ξανά η φάση. Το φάουλ που έκανε πριν την προσπάθεια του Σλάβοφ για σουτ, ο Κώστας Μπαλτατζής, ο οποίος είναι ομογενής από τη Σουηδία, από όπου ήρθε το περασμένο καλοκαίρι στον Άρη. Αποτύχει στη μία και μία βολή ο Σλάβοφ. Οξάκης, Jones, δίνει στο Βράνκοβιτς, είδατε τι έγινε, βέβαια το καλάθι δεν μετράει. Πολύ σωστά ο διαιτητής Γκριγκόριεφ έδειξε ότι είχαμε την περίπτωση που σας λέγαμε προηγουμένως, το alley hoop. Ο Βράνκοβιτς έπιασε την μπάλα πάνω από το επίπεδο της Στεφάνης και την κατέβασε, αυτό είναι αντικανονικό. Βέβαια θα αρχίσει να εφαρμόζεται και αυτός ο κανονισμός από του χρόνου, από το επόμενο, την επόμενη σεζόν δηλαδή. Πάσα εφηδιασμού του Βουρτζούμι στον Μπαλτατζή. Και είδατε πόσο ωραία συνδυάστηκαν οι δύο νεαροί παίκτες. Και νέα χειροκροτήματα από τον κόσμο εδώ στο Αλεξάνδριο. 113-84. 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Ιόνοφ. Κόλεφ. Σλάβοφ. Μπρασνάσκι. Ριμπάουντ εύκολα ο Βράνκοβιτς. 8ο rebound του Βράνκοβιτς, αλλά κακή πάσα. Ο Βουρτζούμις δεν θα προλάβει, θα βγει εκτός αγωνιστικού φόρου μαζί με την μπάλα. Μπεφ. Ο Βράνκοβιτς έχει 8 αμυντικά και ένα επιθετικό rebound και 7 κοψίματα, δεν προλαβαίνει να κάνει το triple double figure. Ο Σλάβοφ θα πετύχει ένα καλάθι για την Μπαλκάν, 113-86. Λίγο περισσότερο από ένα λεπτό για να τελειώσει ο αγώνας. Βουρτζούμις, Μπαλτατζής, Jones. Jones πάντα με τον Ιόνοφ μπροστά του, στριβογυρίζει. Ξεφεύγει πολύ ωραία και νέο καλάθι, 115-86. 46 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει ο αγώνας. Φάουλ του Βουρτζούμι, ο οποίος προσπάθησε να κλέψει με τον τρόπο που είδατε την μπάλα από τον Ιόνοφ. Να στο βάθος με το 10 ο Βαγγέλης Βουρτζούμις, ο οποίος ήταν και πέρσι στη δεκάδα του Άρη σε όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά μας, όχι όμως και στο Final Four του Μονάχου που προτιμήθηκε ο Αβδάλας, ο Αβδάλας που τώρα παίζει στο Sporting. Ιόνοφ, δικαίωμα για μία συν μία βολή στον Εμίλ Ιόνοφ που κάνει το σκορ 115-87. Και 115-88, Jones, Μπαλτατζής, τρυπογυρίζει και περνάει ξανά στον Jones. Ο Jones χάνει, προλαβαίνει να γυρίσει και πετυχαίνει ένα πραγματικά απίστευτο καλάθι. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξανά 10 τέτοιο. Κάντες εδώ στο Αλεξάνδρο, ακόμα και ο ίδιος ο Jones τον βλέπετε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το ξαναδούμε. Ναι, κοιτάξτε από πού πέτυχε το καλάθι ο Jones. Είναι απίστευτο πραγματικά. 117-88 και πανηγύρια στο Αλεξάνδριο, 23 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ενώ η ευθυμία δεν έχει φύγει ακόμα εδώ από τις εξέδρες. Και πάλι ο Τζονς γυρίζει την μπάλα ίσα ίσα για να μην χαθεί αυτή, και αυτή που πάει και μπαίνει κατευθείαν στο καλάθι, δεν βρήκε ούτε Στεφάνι ούτε ταμπλό ούτε πουθενά. 117-88 με το απίθανο αυτό καλάθι του Τζονς, ο Άρης φτάνει στους 117 πόντους, όσους ακριβώς και ο ΠΑΟΚ προχτές στο ίδιο κήπεδο κατά Τσαβαρέσε. Βέβαια τότε η διαφορά ήταν μεγαλύτερη, αλλά και η αντίπαλος του ΠΑΟΚ μικρότερης δυναμικότητας. 23 δευτερόλεπτα ακόμα. 117-88 και μία βολή ακόμα για τον Σλάβο που αστοχεί. Ο Τζονς σηκώνεται εντυπωσιακά και μαζεύει το rebound. Τζονς.
φάουλ, καθαρό φάουλ από τον Ιόνοφ που πίεσε αντικανονικά τον Μάικ Τζόνς. Ο Τζόνς που θα έχει δικαίωμα για μία συν μία βολή. Να εδώ, ο Μάικ Τζόνς που έχει φτάσει στους 27 πόντους. Καθόλου άσχημος απολογισμός, έχει και καλές στατιστικές λίγο πολύ. Και τώρα στη γραμμή των φάουλ για μία συν μία βολή. 118-88. Να λοιπόν που αυτό που δεν κατάφερε η βασική πεντάδα του Άρη, το καταφέρνει εδώ η ανεπλωματική, να φτάσει δηλαδή τη διαφορά στους 30 πόντους. 119-88, 15 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα για να τελειώσει ο αγώνας στο Αλεξάνδριο. Κόλεφ με αντίπαλο τον Μπαλτατζή. Ιόνοφ αμαρκάριστος. Κλέβει ο Μπουρτζούμης. Να ο Τζόνς που φεύγει στον ευνηδιασμό. Να δούμε αν θα έχουμε άλλο ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Όχι, δίνει στον Μπουρτζούμη, ο οποίος δεν θα τα καταφέρει. Βρασνάσκι στο rebound. Το παιχνίδι θα λήξει με το σούτ αυτό του Κόλεφ. 119 ο Άρης, 88 η Μπαλκάν του Μπότεγκραντ. Και πλέον ο Άρης θα περιμένει να μάθει τους αντιπάλους του στην οκτάδα και το πρόγραμμα των αγώνων του, των αγώνων που αρχίζουν την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου.